Γενάρη επισκέφθηκε ο πρόεδρος της Βουλής, Νικόλαος Βούτσης, όπου έγινε δεκτός από τον Οικουμενικό Πατριάρχη κ. Βαρθολομαίο. Ο κ. Βούτσης μετέβη στην Κωνσταντινούπολη ανταποκρινόμενος στην πρόσκληση που του απίφθινε ο Οικουμενικός Πατριάρχης, ενώ στη συνάντηση παρέστηκε ο Μητροπολίτης Αλεξανδρίας Θεόδωρος. Είμαστε ευγνώμονες και μπορούμε να πούμε ότι οι στόχοι μας συμβίπτουν. Υπηρετούμε όλοι τον άνθρωπο, την παγκόσμια ειρήνη, ο καθένας από το μετερίζει του και με τους τρόπους και τα μέσα τα οποία διαθέτει, εμείς περισσότερο με πνευματικά μέσα, εσείς με πολιτικά μέσα, με τις διεθνείς και διπλωματικές σχέσεις που έχει η Ελλάδα και κάθε κράτος. Το Οικουμενικό Πατριαρχείο όλος ιδιαιτέρως έχει αυτή την ευθύνη της διαφυλάξεως της ενότητος της Ορθοδοξίας, του συντονισμού των πανορθοδόξων πραγμάτων. Στο πλευρό μας έχουμε τους αδελφούς προκαθημένους, κυρίως των πρεσβυγενών πατριαρχείων, αλλά και των άλλων Ορθοδόξων εκκλησιών. Έχετε αφήσει το αποτύπωμά σας και είναι σε όλους μας γνωστό στα θέματα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, στα ζητήματα της οικολογίας, στα ζητήματα των διεθνών γενικότερα σχέσεων, να ανταλλάσσετε απόψεις και να προωθείτε βήμα με το βήμα μια καλύτερη ζωή για σήμερα, τη στιγμή που εμφανίζονται προβλήματα δυσεπίλητα για όλο τον κόσμο και για την Ευρωπαϊκή Ένωση και για την Ευρώπη και για τις περιοχές μας τις ταραγμένες, την αποσταθεροποιημένη Μέση Ανατολή, την αποσταθεροποιημένη Βόρεια Αφρική. Ο κύριος Βούτσης εξέφρασε συγκίνηση, τιμή και σεβασμό, καθώς είναι η πρώτη φορά την τελευταία δεκαετία που πρόεδρος της Ελληνικής Βουλής επισκέπτεται το Φανάρι. Η ενότητα και ο διάλογος είναι πάντοτε τα θεμέλια για την αλληλεγγύη, για την επίδειξη αλληλεγγύης, για την σύγκληση απόψεων, αξιών, λαών, για την αντιμετώπιση τώρα και με τη συμμετοχή των εκκλησιών των τεράστιων ρευμάτων, των προσφυγικών και των μεταναστευτικών, στον πυρήνα δηλαδή των προβλημάτων. Και πραγματικά οι προσπάθειες που κάνετε σε αυτή την κατεύθυνση είναι πάρα πολύ αξιόλογες και μπορούν να προσδώσουν μια ιστορική σημασία σε αυτό που περνάμε, διότι και οι ανισότητες σε όλο τον κόσμο που βρίσκονται πάντοτε από τη δικιά σας σκοπιά στο επίκεντρο μιας ανθρωποκεντρικής αντίληψης, αυτές οι ανισότητες δυστυχώς μεγενθύνονται και ο ρόλος σας είναι πάρα πολύ σημαντικός. Κατά την επίσκεψη του Προέδρου της Βουλής στο Φανάρι, υπογράφηκε μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ των βιβλιοθηκών της Ιεράς Θεολογικής Σχολής της Χάλκης και της Βουλής των Ελλήνων. Εκ μέρους της Βουλής, το μνημόνιο υπέγραψε ο Γενικός Γραμματέας της Κώστας Αθανασίου, ενώ το Οικουμενικό Πατριαρχείο εκπροσώπησε ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Δέρκων Απόστολος. Ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον της ελληνικής κυβερνήσεως πάντοτε, αφενός μεν για το Πατριαρχείο μας και αφετέρου για την Θεολογική Σχολή της Χάλκης, που γίνεται η ψηφοποίηση της μεγάλης αυτής και ιστορικής βιβλιοθήκης, η οποία να είναι επωφελής για όλη την ανθρωπότητα και κυρίως για τους επιστήμονες. Όπως κάνει μέχρι σήμερα, η Βουλή των Ελλήνων θα συνεχίσει να στηρίζει όσο μπορεί τη βιβλιοθήκη της Μονής της Χάλκης, έτσι ώστε όλο αυτό ο τεράστιος θησαυρός και να διασωθεί, να διασώζεται και να γίνει κτήμα όσο το όπως τον άνθρωπο. Άμην. Νωρίτερα, ο κύριος Βούτσης επισκέφθηκε τον Ιερό Ναό της Αγίας Σοφίας, καθώς και τον Ιερό Ναό του Αγίου Γεωργίου. Στο πλαίσιο της επίσκεψής του, ο κύριος Βούτσης συναντήθηκε και με το Σύνδεσμο Υποστήριξης Ρωμαίικων Κοινοτικών Ιδρυμάτων στο Σεισμανόγλιο Μέγαρο του Γενικού Προξενείου της Ελλάδας στην Κωνσταντινούπολη, όπου και ξεναγήθηκε.